Στις αναλύσεις μας τώρα, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως με το δεύτερο στούντιο της Δέλτα Τηλεόρασης για να καλησπερίσουμε εκεί την κυρία Λαμπριάννα Τσιακπίνη, η οποία είναι λογοθεραπεύτρια, και να δούμε μια σειρά δράσεων που διοργανώθηκαν στην πόλη μας αναφορικά με την Πανευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας που είναι η 6η Μαρτίου. Κυρία Τσιακπίνη, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε. Αν θα μπορούσα να ακούω την κυρία Τσιακπίνη, σας παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα σας. Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Μία σειρά δράσεων λοιπόν που αφορούν σε ένα θέμα που, αν μου επιτρέπετε, είναι ακόμη ταμπού. Μιλάμε βεβαίως για τα προβλήματα λόγου και επικοινωνίας και θα θέλαμε εδώ τη δική σας θέση ως ειδικός στο συγκεκριμένο ζήτημα για να μας πείτε κατά πόσο έχει προχωρήσει, ο κόσμος, πόσο εύκολα πλέον αποδέχεται αυτό το ζήτημα, την πάθηση, τη δυσλειτουργία, δεν ξέρω πώς ακριβώς ονομάζεται στη γλώσσα σας, στα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει, που άπτονται της λογοθεραπείας. Θα έλεγα ότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα και λιγότερο πια ταμπού. Αυτό είναι ευχάριστο. Η λογοθεραπεία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και γι' αυτό είμαστε εδώ σαν μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπαιδικών με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Λογοθεραπείας κάθε χρόνο να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε το κοινό και τους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με τα άτομα που έχουν δυσκολία στον προφορικό, στο γραπτό λόγο, στην επικοινωνία, στην ομιλία, στη σύντηση και την κατάποση. Πόσο εύκολα πλέον έρχονται σε εσάς οι γονείς, κυρία Τσιακπίνη? Εννοώ πόσο εύκολα έρχονται σε έναν ειδικό και παραδέχονται ότι το παιδί τους αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και χρήζει θεραπείας. Μπορεί να έρθουν και χωρίς να το έχουν παραδεχτεί ακόμα. Μπορεί να χτυπήσουν την πόρτα κάποιου ειδικού για να ρωτήσουν κάτι που τους απασχολεί. Αργά ή γρήγορα φαντάζομαι ότι κάποιοι το ξεπερνάνε το φόβο τους και απευθύνονται στους ειδικούς, γιατί είμαστε δίπλα τους, είμαστε κοντά τους. Μόνο στο νομό Εύρου τα μέλη μας είναι διασκορπισμένα σε διάφορες πόλεις, και στην Αλεξανδρούπολη φυσικά και στο Δηδημότυχο και στην Οριστιάδα. Είδαμε μεταξύ όλων των άλλων δράσεων, τις οποίες θα περιγράψουμε αναλυτικά στη συνέχεια, είδαμε και ένα βίντεο στο οποίο εμφανίζονται και παιδιά, εμφανίζονται όμως και οι γονείς τους. Δυσκολευτήκατε αλήθεια να τους πείσετε να συμμετέχουν σε αυτό? Δεν δυσκολευτήκαμε, για να πω την αλήθεια. Ίσα-ίσα τους άρεσε η ιδέα. Σαφώς σε συνεργασία και για λογαριασμό του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπαιδικών καταθέσαμε την ιδέα, την πρόταση, σαν πρόταση. Ήρθαν πίσω οι διορθώσεις, οι παρεμβάσεις, και παρόλα αυτά, που ήταν λίγες, και παρόλα αυτά φτιάξαμε αυτό το βίντεο, αφιέρωμα θα το έλεγα εγώ. Είναι μια κατάθεση από την πλευρά των γονιών. Εγώ ένιωσα ότι ήθελαν να το κουβεντιάσουν αυτό το θέμα που τους απασχολούσε ή τους απασχολεί ακόμα στο σπίτι τους, και να ευαισθητοποιήσουν ή να κινητοποιήσουν και άλλους γονείς. Παρακαλώ. Φυσικά, παρακαλώ να σχολιάσω ότι ήταν πολύ θαραλέο αυτό και τους ευχαριστούμε θερμά, και αυτούς και τα παιδιά τους, όπως επίσης και αργότερα τους συμμετέχοντες στην ομιλία που πραγματοποιήσαμε. Στην οποία ομιλία, τα συμπεράσματα που κρατάει ένας γονιός ποια είναι τελικά? Από την ομιλία μας. Mm-hmm. Οι περισσότεροι στην παρουσίασή μας ήταν εκπαιδευτικοί, και αυτό το κρατώ ως πάρα πολύ σημαντικό. Αγγίξαμε περισσότερο τους εκπαιδευτικούς, γιατί κάναμε μία άτυπη έρευνα. Οι γονείς ήταν λιγότεροι. Όταν λέτε εκπαιδευτικούς, τους θεωρείτε ως το πρώτο στάδιο που ανιχνεύονται τα προβλήματα στην ομιλία και στην επικοινωνία? Γι' αυτό απευθυνθήκατε κυρίως σε αυτούς? Απευθυνθήκαμε σε διάφορους ειδικούς και σε γονείς. Οι εκπαιδευτικοί, ο παιδίατρος και άλλοι επαγγελματίες είναι οι πρώτοι που έρχονται σε επαφή με πολύ μικρά παιδιά. Και φυσικά σε αυτούς στοχεύουμε, γιατί εκεί, όταν τα παιδιά είναι πολύ μικρά, γίνεται η σωστή πρόληψη. Mm-hmm. Σε ποια ηλικία μπορεί ο γονιός ή ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει ένα πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζει το παιδί του? Νομίζω το καταλαβαίνει σχετικά νωρίς.
από την ηλικία ενός έτους ήδη νιώθει ο γονιός του ότι πιθανόν να συμβαίνει κάτι με το παιδί του, δεν ανταποκρίνεται στις εντολές του ή νιώθει ότι δεν ακούει, γενικά ότι δεν αντιδράει όπως άλλα μικρά παιδιά. Αυτό είναι και το πρώτο σημάδι που θα τον οδηγήσει, που πρέπει μάλλον να τον οδηγήσει στην αναζήτηση βοήθειας. Είναι ένα σημάδι, όπως επίσης αργεί να μιλήσει ή όταν μιλάει είναι δυσκατάληπτος, όπως λέμε εμείς, ο λόγος του. Δηλαδή, αντί να πει για παράδειγμα μπανάνα, λέει μπάνα, αντί να πει δέντρο, θα πει ζέντρο, θα δυσκολευτεί να μάθει καινούριες λέξεις, θα δυσκολευτεί να φτιάξει προτάσεις, να κατασκευάσει προτάσεις, να βάλει τις λεξούλες στη σωστή σειρά. Ανταποκρίνονται πολλά παιδιά, γιατί είναι έξυπνα παιδιά και πιάνουμε μονομένες λέξεις και νιώθουμε ότι τα καταλαβαίνουν, αλλά αυτά που λέμε εμείς, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουν δηλαδή δυσκολία στην κατανόηση του λόγου. Υπάρχει όμως και μία άποψη, κυρία Τσακπίνη, που λέει ότι ορισμένα παιδιά αργούν να μιλήσουν, τα αγοράκια ίσως μιλούν αργότερα από τα κοριτσάκια, οπότε δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας στους γονείς. Υπάρχουν τέτοια διάφορα κλισέ, αν μου επιτρέπετε. Πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Τα κλισέ απέναντι στους επαγγελματίες που το τα λένε. Τα κλισέ απέναντι στο γεγονός ότι τα παιδιά ενδεχομένως να καθυστερούν να μιλήσουν, αλλά οι γονείς, έχοντας στο μυαλό τους αυτά τα στερεότυπα, δεν απευθύνονται έγκαιρα στους ειδικούς. Ναι, ο γονιός δεν είναι ειδικός που να γνωρίζει. Μπορούμε να πούμε ότι αν το παιδί μου φτάσει 2 χρονών, 2-2,5, και δεν χρησιμοποιεί ενεργά 50 λέξεις και με αυτές τις 50 λέξεις δεν φτιάχνει φράσεις, τότε μπορώ να ανησυχήσω λίγο και να απευθυνθώ σε ειδικό. Και από εκεί και πέρα έρχεται βέβαια ο δικός σας ρόλος και ακολουθείτε, φαντάζομαι, προγράμματα συγκεκριμένα εκπαίδευσης και διόρθωσης των όποιων δυσλειτουργιών. Από εκεί και πέρα όμως, εάν οι γονείς, και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και πολλοί ενήλικες που οι γονείς τους δεν είχαν εντοπίσει τυχόν προβλήματα, τώρα πλέον που έχουν ενηλικιωθεί, ίσως βρίσκονται και σε αρκετά μεγάλη ηλικία, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης προβλημάτων που κουβαλούν από την παιδική τους ηλικία? Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης έως και αποκατάστασης. Συγγνώμη. Μπορεί πάντα ο ενήλικας να απευθυνθεί σε λογοθεραπευτή. Υπάρχει η λογοθεραπεία για ενήλικες, ας πούμε μετά από ένα εγκεφαλικό ή μετά από κάποιο ατύχημα ή κάτι που εμένει και νιώθει ο ενήλικας ότι θέλει να το ξεπεράσει, θέλει να δουλέψει. Φυσικά μπορεί να απευθυνθεί στον λογοθεραπευτή, διότι εμείς απευθυνόμαστε σε παιδιά. Πραγματοποιούμε θεραπευτικά προγράμματα σε εφήβους και σε ενήλικες. Σε κάθε ομάδα η λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι τελείως διαφορετική. Εμείς την προσαρμόζουμε και ίσα ίσα με τους ενήλικες. Πολλές φορές η λογοθεραπευτική παρέμβαση είναι μία απόλαυση, διότι έρχεται συνειδητά, συνειδητοποιημένος ο ενήλικας και δουλεύουμε μαζί του. Και άρα είναι και το έργο σας ευκολότερο ενδεχομένως. Μπορείτε να δουλέψετε ίσως κάτω από καλύτερες συνθήκες, δεδομένου ότι ένα παιδί ίσως έχει και προβλήματα συγκέντρωσης, πειθαρχία φαντάζομαι λιγότερο εύκολα, έχετε τέτοιου είδους δυσκολίες. Από εκεί και πέρα, αυτό που ήθελα να ρωτήσω για να ξέρει και ο κόσμος, κυρία Τσακπίνη, με τους γονείς συνεργάζεστε, δηλαδή δίνετε οδηγίες και προς τους γονείς, πρέπει να συμμετέχουν και οι γονείς στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται πάνω σε κάθε παιδί? Φυσικά συνεργαζόμαστε με γονείς και είναι ιδανικό να συνεργαζόμαστε με γονείς. Τους θέλουμε δίπλα μας στην ομάδα και φυσικά θέλουμε και τον εκπαιδευτικό ή οποιονδήποτε άλλο ασχολείται πολλές ώρες με το παιδί που μας απασχολεί. Ο γονιός ο οποίος θα πάρει την οδηγία μας και θα τη χρησιμοποιήσει στο σπίτι έχει φυσικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Διότι ό,τι και να κάνουμε στο γραφείο ή στο λογοθεραπευτήριο μπορεί να μείνει εκεί αλλά να μην μεταφερθεί έξω από το γραφείο.
Οπότε δεν υπάρχει συνέχεια, λέτε, του προγράμματος, κάτι που μάλλον είναι βασικό για να έχει το παιδί σημάδια βελτίωσης σε σύντομο χρόνο ή στον χρόνο που ορίζεται, εν πάση περιπτώσει, εσείς. Σήμερα, στο 2013, με τα οικονομικά δεδομένα που ξέρουμε όλοι, είναι εύκολο οικονομικά για μια οικογένεια να συμμετέχει το παιδί σε προγράμματα λογοθεραπείας? Είναι εύκολο, όπως ήταν και εύκολο, διότι το κράτος χορηγεί λογοθεραπείες. Αυτό που δεν γνωρίζω είναι πότε πληρώνονται αυτές οι λογοθεραπείες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν, είναι μέρος των ταμείων, λέτε, και μπορούν μέσω του ασφαλιστικού τους φορέα να συμμετέχουν. Σε τι ποσοστό υπάρχουν παιδιά που χρήζουν λογοθεραπείας τώρα πια, κυρία Τσεκπίνη? Υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα? Στην Ελλάδα δεν έχουμε πολλές έρευνες, αλλά μπορώ να σας πω ότι μέσω όρο ένα παιδί στα 10 θα έχει κάποια δυσκολία μικρού, μέτριου ή μεγάλου βαθμού. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί ένα παιδί να τα ξεπεράσει χωρίς να χρησιμοποιήσει λογοθεραπευτή? Υπάρχουν δηλαδή πράγματα που με την πάροδο του χρόνου ίσως εξαλείπτονται? Αν είναι μικρού βαθμού οι δυσκολίες του και έχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο όπως τους γονείς του, τον εκπαιδευτικό ή την βρεφονιπιοκόμο, πιστεύω πως ναι. Αν όμως η δυσκολία του είναι από μέτρια και πάνω, έως μεγάλη, αυτό είναι λίγο δύσκολο να καλύψει το ίδιο το παιδί αλλά και το οικογενειακό του και το εκπαιδευτικό του πλαίσιο αυτή τη δυσκολία. Τι χρόνο πρέπει να διαθέσει ένα παιδί όταν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα λογοθεραπείας, κυρία Τσεκπίνη? Εξαρτάται, όπως είπαμε και πριν, από τη δυσκολία και από πού προέρχεται η δυσκολία του. Αν είναι οργανική, θέλει πολύ περισσότερο χρόνο. Αν είναι, ας πούμε, περιβαντολογική και τελικά υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο γύρω από το παιδί μας, και αυτό μπορεί να διαρκέσει λίγο λιγότερο, ας το πούμε έτσι. Εξαρτάται από την αιτία και από το βαθμό δυσκολίας που αντιμετωπίζει το παιδί, επιπροσθέτως, και από την ηλικία που θα ξεκινήσει τη λογοθεραπευτική παρέμβαση. Αν είναι δηλαδή ένα μεγαλύτερο παιδί, έχει πάει, ας πούμε, στο δημοτικό, τότε θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο από ότι αν ένα παιδί ξεκινούσε τις λογοθεραπείες από την προσχολική ηλικία. Μάλιστα. Η επόμενη ημέρα, Πανευρωπαϊκή ημέρα λογοθεραπείας, είναι ξανά σε ένα χρόνο περίπου από σήμερα. Σε αυτό το διάστημα, έχετε θέσει κάποιο στόχο που θα προετοιμάσετε, πράγματα που θα δούμε του χρόνου, ίσως και σε μεγαλύτερη έκταση? Σας έδωσε μια νέα όθηση η εκδήλωση αυτή που ετοιμάσατε φέτος? Σίγουρα θα βρεθούμε με τα υπόλοιπα δύο μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπαιδικών της Αλεξανδρούπολης και θα το κουβεντιάσουμε, γιατί τα αιτήματα είναι αρκετά. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξεκουραστούμε από τις εκδηλώσεις μας, γιατί φέτος μπορώ να πω ότι πρωτοτυπήσαμε σαν νομός. Γίνανε δύο ομιλίες, όπως σας προανέφερα, και το αφιέρωμα αυτό μας κόστισε πολύ σε ενέργεια, αν και το χαρήκαμε έτσι όπως το κουβέντιαζα με τους συναδέλφους. Για του χρόνου ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Πρώτα ο Θεός, με υγεία, θα δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Καλή δύναμη να ευχηθούμε στο έργο σας, κυρία Τσεκπίνη, και να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας στο Δελτίο μας. Ευχαριστώ εγώ.